Την προηγούμενη εβδομάδα είχε κάτι ξεσπάσματα κάπως ακαταλαβίστικα. Ελπίζω ότι αυτή η εβδομάδα θα είναι για όλους μας και για τη Διονυσία μας πολύ πιο κατανοητή. Talking while you come around and out in silent. Through the coupe 17, no guidance. You be staying low, but you know what the price is. Ain't never got you, know it, being modest. Popping, shipping only cause you know you popping, yeah. You got it, girl, you got it. Hey. You got it, girl, you got it. Είσαι καλύτερα αυτή την εβδομάδα, πιστεύεις? Γιατί τι είχα την προηγούμενη? Δεν ξέρω, σαν να μην καταλάβαινα τι έλεγες καμιά φορά. Δεν νομίζω, μια χαρά καταλαβαίνετε όλοι. Απλά κάνουμε πως δεν καταλαβαίνουμε. Όπα, όπα, όπα. Καλώς όρισες, Διονυσία μας. Χαιρόμαστε πολύ που σε βλέπουμε για αυτή την εβδομάδα εδώ δίπλα μου και κοντά μας. Πώς είστε? Πού πηγαίνεις? Λοιπόν, εγώ βρίσκομαι στην Αμερική, στο Μανχάταν. Μπράβο, είμαι επιλαχούσα influencer. Ναι, επιλαχούσα influencer τι σημαίνει? Λοιπόν, θα πάω να συζητήσω σε γραφεία, έχω ραντεβού σε κάποια γραφεία PR, για το ταξίδι μου στο διάστημα. Πάω να συζητήσω για τα χρήματα, για τις ώρες και τα λοιπά και πώς θα το φτιάξουμε στα social. Δηλαδή, ας πούμε, κάποιος θα σου πληρώσει ένα ταξίδι στο διάστημα επειδή θα γίνεις influencer? Ναι! Εντάξει. Αυτό, παιδιά, να σας πω κάτι. Είμαστε στο Μανχάταν, πάμε στο διάστημα, πάμε σε ραντεβού. Όχι, δεν πάμε στο διάστημα. Θέλω να πω, πάμε σε ραντεβού για να πάμε στο διάστημα. Τώρα το είπα. Τώρα πείτε και εσείς την άποψή σας. Βασιλιάνα, γιατί έχεις βάλει ένα? Γεια σου, Διονυσία. Γεια σου, αγάπη μου. Είναι όλο λάθος ο συνδυασμός στο animal print. Mm-hmm. Επειδή σε ξανθιά, και είμαι και εγώ, θέλει πάρα πολύ προσοχή όταν χρησιμοποιούμε τέτοιου είδους styling. Γιατί ήδη από μόνο του είναι sexy. Όταν είναι και η κοπέλα sexy... Αυτό είναι sexy. Ναι. Είσαι sexy, ναι. Και το χαμηλώνεις αυτή τη στιγμή. Και επίσης το styling σου δεν έχει το σκοπό... Αν με βαθμολογήσεις, συγγνώμη που σε διακόπτω, από το κεφάλι και κάτω δεν έβλεπες πρόσωπο, δεν σου έκανε κάτι σεξι, αυτό δεν σου φαινόταν σεξι. Φυσικά. Είναι ο αέρας, είναι πάρα πολλά. Λοιπόν, επειδή είσαι πρώτη μέρα εδώ, θα σου πω ότι κάποιες κοπέλες εδώ αυτό το πρόβλημα έχουμε. Δεν θέλω να βλέπεις εμφάνιση, θέλω να κρίνεις τα ρούχα. Βάσει ρούχων σου λέω, λοιπόν, ότι αυτό από μόνο του και σε μία... κούκλα να το βάλεις, μία κρεμάστρα και να πεις θέλω να βάλω αυτό. Και θα περάσω εγώ από μία βιτρίνα και θα το δω αυτό σεξι. Να τολμάς να είσαι σεξι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάλι, αυτό σεξι. Το βλέπεις σεξι. Να μην το φοβάσαι, αλλά θέλω να σου πω ότι όταν πας σε εταιρεία, καταρχήν είσαι αδιάβαστη για την εταιρεία που πας. Δεν έχεις δυθεί εταιρικά. Δεν ήρθες εδώ, κουκλίτσα, που να μας πεις εσύ πώς. Υπάρχουν πρωτόκολλα όταν πας κάπου, είτε είσαι influencer, είτε θες να πας να μιλήσεις επαγγελματικά, έστω για 5 λεπτά, υπάρχουν πρωτόκολλα εμφανίσεων. Αν εσύ ήρθες εδώ για να μελετήσουμε, οι περισσότερες θα φύγουμε που πηγαίνουμε όπως θέλουμε, όπου δεν θέλουμε, ό,τι ώρα θέλουμε και όπου θέλουμε. Κράτησέ το, ρε παιδί μου, μην το διαβάσεις, γιατί είσαι πάρα πολύ ωραία γυναίκα και το γιώνεις αυτό, φαίνεται cheap. Αυτό. Ναι. Αυτό. Σε ευχαριστώ. Αυτό σημαίνει φαίνεται φτηνό. Ναι. Ωραία, σε ευχαριστώ. Εγώ σε παρακολουθώ. Και σου λέω ότι ο μέσος όρος σου είναι 1,8. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία, Διονυσία. Ευχαριστώ. Θα περάσουμε ωραία αυτήν την εβδομάδα, εγώ πιστεύω. Ναι.